Ενώ στην Super League 2 ισόπαλο με σκορ 1-1 έλεξε το μεγάλο τέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου χθες μεταξύ Βέρειας Λάρισας, που μετέδωσε απευθείας ερτρία. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, με κατέρωθεν μεγάλες στιγμές και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για τις δύο ομάδες στο κυνήγι της κατάληψης της πρώτης θέσης. Έχουν ανέβει και οι υψηλόσωμοι κεντρικοί αμυντικοί. Ο Γιάκος, καλοτραβηγμένο, 1-0 για την ΑΕΛ, η οποία γλιτώνει σε πρώτη φάση το εις βάρος της γκολ και με τον Γκοτζαμανίδη μπαίνει μπροστά στο σκορ. Έτοιμος να γεμίσει ο Μούργος, καλοτραβηγμένο και αυτό, κεφαλιά, παίρνει ύψος η μπάλα, 1-1. Η φάση έμεινε ζωντανή, δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν οι παίχτες της ΑΕΛ και ο Πασάς σκοράρει εξ επαφής τον γκολ απάντηση σε εκείνο του Κοντζαμανίδη. Στην περιοχή ο Γαβριλίδης, ευκαιρία, τράβηγμα, πέναλτι. Αυτό υποδεικνύει ο Μπέμπεκ και κάρτα. Αυτό καταλογίζεται παράβαση. Πασάς εναντίον Θεοδωρόπουλου. Αποκρούει ο Θεοδωρόπουλος. Η φάση συνεχίζεται, μεγάλη ευκαιρία της Βέρειας. Φάουλ επιθετικό. Ο Γιάννης Πασάς ξοδεύει την ευκαιρία να βάλει μπροστά τους κυπεδούχους. Βγαίνει ο Βελίδης που έχει καταλάβει τον κίνδυνο και απομακρύνει. Και μπορεί να βγάλει αντεπίθεση και η Βέρεια με τη σειρά της. Ο Καπνίδης μπερδεύτηκε, ο Σλούκος στο δοκάρι. Η απειρία του νεαρού goalkeeper εδώ λίγο έλειψε να στοιχίσει στην ΑΕΛ. Καθυστέρησε βγαίνοντας. 6 λεπτά ο έξτρα χρόνος, καθώς ο Όκουμπο έχει την ευκαιρία απέναντι στον Βελίδη. Η μεγάλη στιγμή της ΑΕΛ. Ο Μάριος Όκουμπο σουτάρει out. Έγινε ένα παιχνίδι με πάθος, με θέληση από όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι είχε κάτι το έτσι φανταχτερό, αλλά είχε τουλάχιστον πάθος και διάθεση από, και από τις δυο ομάδες να φέρουν την νίκη. Είπα στα παιδιά πριν το παιχνίδι αυτό ότι δεν είναι παιχνίδι που καθορίζει τη συνέχεια. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ακόμα 11 αγωνιστικές, άρα καταλαβαίνετε ότι και οι δύο ομάδες παίζουμε με αντιπάλους που παλεύουν για την παραμονή τους, ομάδες οι οποίες είναι στο γκρουπ των ισχυρών, άρα παιχνίδια όλα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Νομίζω είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας και σήμερα το αποδείξανε. Θεωρώ ότι εμείς είμαστε κοντά στο στόχο μας, έχουμε ακόμη 11 παιχνίδια. Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας να γυρίσουμε εκεί που ανήκουμε, γιατί νομίζω ότι και εμείς αλλά και η Βέρεια ανήκει στην Αλφα Εθνική. Το 1-1 είναι σχετικά ένα θετικό πρόσημο για μας. Έχουμε το συν 3 και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος για το στόχο που έχουμε θέσει. Η Βέρεια είναι μια ιστορική ομάδα. Η Βέρεια έχει περάσει από το σαλόνι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το λέμε γιατί υπάρχει μια υγιής διοίκηση. Μια διοίκηση η οποία στηρίζει την ομάδα από όλες τις πλευρές, έχει ένα πάρα πολύ καλό έψυχο υλικό, έχει έναν προπονητή καταξιωμένο και φυσικά έχει και δύο ανθρώπους, τον Γιώργο Τσαλουχίδη και τον Θωμάτο Τρούπκο, οι οποίοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο και είναι σε θέσεις κλειδιά στην ομάδα. Θεωρώ ότι όποιος από τις δύο ομάδες είναι πιο ψύχρεμη στα δύσκολα παιχνίδια και πιο σοβαρή, θα καταφέρει να πάρει και την πρώτη θέση.